Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Άλλο ένα συμβάν σοβαρό έλαβε χώρα στην νεκρή ζώνη με Τούρκους ένοπλους στρατιώτες να εκδιώχνουν Ελληνοκύπριο κτηνοτρόφο. Ο ένας μάλιστα όπλησε το όπλο του εναντίον του, ενώ για ακόμη μια φορά η ειρηνευτική δύναμη ήταν απούσα. Για το περιστατικό, το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη. Ένοπλοι Τούρκοι στρατιώτες εκδίωξαν την Δευτέρα Ελληνοκύπριο γεωργοκτηνοτρόφο από την νεκρή ζώνη στην Δένια, ενώ αυτός έβωσε και τα πρόβατά του ρίχνοντας του πέτρες, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδίου. Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Δένιας, το νεοπροκλητικό συμβάν έλαβε χώρα 500 μέτρα εντός της νεκρής ζώνης. Γύρω στις 6 το απόγευμα, 6 Τούρκοι στρατιώτες κατέβηκαν από τα φυλάκια τους με τα όπλα στα χέρια και ζητούσαν από τον Ελληνοκύπριο γεωργοκτηνοτρόφο να φύγει απειλώντας τον. Ο ένας μάλιστα στρατιώτης όπλησε το όπλο του. Εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Δένιας, δεν υπήρχαν στην περιοχή άνδρες ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Για το σοβαρό αυτό περιστατικό, το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ είναι σε επαφή και με τον κοινοτάρχη, ο οποίος έδωσε εντελεχή ενημέρωση. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ουνφική Αλίμ Σιντίκ ερωτηθεί σχετικά, δηλώσει στο ΚΙΠΕ πως η ειρηνευτική δύναμη ερευνά το επεισόδιο και τόνισε πως πρέπει να ολοκληρωθεί έρευνα πριν καταλήξουμε σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Επίθεση από αδέσποτο σκύλο Ροτβάιλερ δέχθηκε σήμερα 8χρονο αγοράκι στη Λεμεσό. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφού μεταφέρθηκε στο Μακάριο νοσοκομείο με την αστυνομία να ζητεί το σκύλο. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μακάριο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διασωληνωμένο, υποβλήθηκε το 8χρονο αγοράκι που δέχθηκε επίθεση σήμερα το πρωί από σκύλο Ράτσας Ροτβάιλερ. Το αγοράκι όταν δέχθηκε την επίθεση βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ομονίας στη Λεμεσό με άλλα παιδάκια. Σημαντική η παρέμβαση γείτονα της περιοχής, ο οποίος άκουσε τις φωνές του παιδιού, επενέβη και απομάκρυνε το παιδί από τον σκύλο. Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του Μακάριου νοσοκομείου Χρήστο Μινά, η κατάσταση υγείας του αγοριού είναι σταθερή. Τα σκυλιά ίδιας ράτσα στην περιοχή ήταν δύο και μάλιστα αδέσποτα, με το ένα από αυτά να εντοπίζεται, ενώ αυτό το οποίο επιτέθηκε στον 8χρονο από την Ρουμανία να αγνοείται. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και περιορισμό του και απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε αντιληφθεί κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές. Ο σκύλος είναι επιθετικός και καλούνται οι πολίτες σε περίπτωση που τον εντοπίσουν να ενημερώσουν άμεσα στην αστυνομία. Σύμφωνα με περιγραφή του, είναι πιθανόν ράτσας Ροτβάιλερ χρώματος καφέ με μαύρο και σύμφωνα με μαρτυρία έχει αίματα στο κεφάλι και στο σώμα του. Σύμφωνα με λειτουργούς που εξέτασαν τον ένα δέσποτο σκύλο, αυτός είχε σημάδια εγκατάλειψης και ήταν εμφανώς υποσυτισμένος. Για το νέο σοβαρό περιστατικό, το Κόμμα για τα Ζώα επιρρύπτει ευθύνες στις αρχές. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου για μία ακόμη φορά καταδικάζει αυτή την περίπτωση όπου σκύλος επιτέθηκε σε μικρό παιδάκι και για μία ακόμη φορά εμείς απλά δάκτυλο δείχνουμε στον κηδεμόνα. Η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει γιατί απλά δεν νιώθει την παρουσία των αρχών, οι οποίες φέρουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Σε ενεργειακή δίνη βρίσκεται η Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει έκτακτα μέτρα στην αγορά ενέργειας. Πιέσεις και από την Γερμανία για την επιβολή πλαφών, ενώ κλείνει για άλλη μια φορά ο Nord Stream 1. Έκτακτα μέτρα για την αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας σχεδιάζει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να περιορίσει την εκτόξευση των τιμών της, την ώρα που φουντώνει η συζήτηση για την επιβολή ευρωπαϊκού πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου εν ώψη της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της 9 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Αλλά wir müssen den ersten Schritt, dass wir bei diesen hypernervösen Märkten im Augenblick und diesen enormen Spekulationen, das sind ja keine echten Preise mehr, das sind ja nur noch Spekulationen. Bei diesen Sprüngen, dass wir dort ein klares Signal auch setzen, bis hierhin und nicht weiter. Προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει και η Γερμανία. Ο Υπουργός Οικονομίας έστειλε γραπτό μήνυμα στους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας, ενημερώνοντάς τους ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να εξετάσει το πλαφόν στις τιμές του αερίου τη στιγμή που κλείνει για μία ακόμη φορά η στρόφιγγα του Nord Stream 1 με τη δικαιολογία της συντήρησης. Von billigem russischem Gas, das fehlt, das wird auch nicht wiederkommen. Und jetzt zahlen wir buchstäblich einen Preis. Das wurde in Talkshows und in politischen Reden quasi als rhetorische Formel den Sommer über vor sich hergetragen. Es ist aber keine rhetorische Formel. Es ist
Bittere Wirklichkeit, das ist bittere Wirklichkeit. Την ίδια ώρα, η ρωσική Gazprom ενημέρωσε τη γαλλική εταιρεία κίνηση ωφελίας Engie για μείωση των παραδόσεων φυσικού αερίου την ερχόμενη Τρίτη, επικαλούμενη διαφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων συμβάσεων. Ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το ενεργειακό πρόβλημα την Παρασκευή, ενώ η Γαλλίδα Πρωθυπουργό ζήτησε από τις επιχειρήσεις να καταρτήσουν σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, για διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπες με πιθανή επιβολή δελτίου το χειμώνα. Premier défi n'attendra pas. La Russie a déjà coupé la plus grande partie de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Et si elle venait à couper complètement ses exportations, nous savons que l'Europe manquera de gaz cet hiver. Την ίδια ώρα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch εκτιμά ότι σε περίπτωση διακοπής του ρωσικού φυσικού αερίου, Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία είναι οι πιο ευάλωτες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ μέτρια θεωρείται η έκθεση της Ελλάδας. Στη Βρετανία, πάντως, οι ιδιοκτήτες των pub ζητούν μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση για να μην βάλουν λουκέτο. Όπως υποστηρίζουν, έξι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της ηθοποιίας, οι λογαριασμοί έχουν τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους διαβίωσης. Every single thing that we pay for now is more expensive. So just to open the doors, it's triple the cost. Και ενώ Δανία και Γερμανία προχωρούν τα σχέδιά τους για την κατασκευή του πρώτου ενεργειακού νησιού στο Μπόρνχολμ στη Βαλτική θάλασσα, δυσίων είναι η πρόβλεψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΣΕΛ, Μπεν Βαν Μπέρντεν, για την ενεργειακή κρίση. Εκτιμά ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι αντιμέτωπη με την έλλειψη φυσικού αερίου για αρκετούς ακόμη χειμώνες και τονίζει ότι πρέπει να προετοιμαστεί για ένα μέλλον χωρίς ρωσικές προμήθειες. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο, δήλωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξαπέλυσε την ίδια ώρα βολές και για την επιθετικότητα της Τουρκίας με αιχμή το μεταναστευτικό. Για μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν το διεθνές περιβάλλον και προϊονίζονται έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ρόλο της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η Μόσχα επιδιώκει μέσω της οικονομικής πίεσης να δημιουργηθεί κοινωνική αναταραχή και πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό των χωρών που αντιδρούν στα σχέδιά της. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο. Τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Είναι 10 φορές υψηλότερες από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Εκθυνάσσοντας μαζί και το κόστος του ρεύματος, αλλά τροφοδοτώντας και πρωτόγνωρες πληθωριστικές πιέσεις. Η ακρίβεια επιχειρείται να γίνει καταλύτης, ώστε να μεγενθύνονται επιμέρους ζητήματα και να αμφισβητούνται ενίοτε συνολικά εθνικές κυβερνήσεις. Που, στα κράτη εκείνα που στο όνομα της Ουκρανίας υπερασπίστηκαν και υπερασπίζονται την ειρήνη, το απαραβίαστο των συνόρων και τη δημοκρατική ομαλότητα στην Ήπειρο μας. Ο κύριος Πούτιν δεν το κρύβει, ούτε όμως το κρύβει και ο κύριος Ερντογάν, που δημοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα. Κάθε μέρα που περνά χωρίς ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση της ενέργειας, θα μεγαλώνουν τα προβλήματα για όλους τους Ευρωπαίους, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έκρουσε όμως τον κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: προσοχή, οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Τα μέτρα μας θα είναι πάντα μετρημένα. Και χωρίς οι πρόσκαιρες ανάγκες να ναρκοθετούν τις εθνικές αναγκαιότητες. Το λέω γιατί ακούω ή διαβάζω, πάντα συμβαίνει αυτό, ξέρετε, πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για ένα τσουνάμι επικείμενων παροχών, τα οποία συχνά δημιουργούν και ψεύτικες προσδοκίες. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, ο δημόσιος διάλογος είναι καλό να βασίζεται στο ρεαλισμό. Ειδική μνήμα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι καμία νέα τακτική των διακινητών και κανένας ελιγμός της Τουρκίας δεν αλλάζει τη στάση της Ελλάδας που σώζει αθώους και φυλάει τα σύνορά της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλωσορίζουν την επίσκεψη ομάδας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στον πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Η Ουάσιγκτον τονίζει πως η Μόσχα πρέπει να επιστρέψει ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι δεν μπορούν να διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ξεκινούν την πιο επικίνδυνη αποστολή των τελευταίων 2 δεκαετιών. Η επιθεώρηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια γίνεται εν μέσω εχθροπραξιών, με ολόκληρη την Ευρώπη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.
Ο Ραφαέλ Γκρόσι ανακοίνωσε την έναρξη της αποστολής με ανάρτησή του στο Twitter. Η Μόσχα από την πλευρά της, που στηρίζει την αποστολή, καλεί να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο. Θα το επαναλάβω. Περιμέναμε πολύ καιρό για αυτή την αποστολή και τη θεωρούμε απαραίτητη. Η ασφάλεια θα παρέχεται στο υψηλότερο επίπεδο στα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που επικρατούν σταθερά εκεί και σχετίζονται με τον αδιάκοπο βομβαρδισμό του εδάφους από την Ουκρανική πλευρά. Πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην περιοχή. Έχουμε μια κοινή ανησυχία. Πρώτα και κύρια, η πυρηνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσει εξαιτίας του πολέμου, εξού η σημασία της αποστολής. Θα πρέπει να προασπίσει το εργοστάσιο και την ασφάλειά του, όπως και της ευρύτερης περιοχής. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η ουκρανική κυριαρχία επί του εργοστασίου. Σημειώνεται πως στους κατοίκους της Ζαπορίζια έχουν χορηγηθεί δισκεία ιωδίου, καθώς οι φόβοι για πυρηνικό ατύχημα στην περιοχή είναι μεγάλοι. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στην περιφέρεια της Χερσόνας, λέει το Κίεβο. Η Μόσχα ανακοίνωσε πάντως πως τη Δευτέρα η αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού απέτυχε παταγωδώς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της ξεκίνησαν αντεπίθεση στα νότια της χώρας για να αποθήσουν τους Ρώσους στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου και να ανακαταλάβουν τη Χερσόνα. Η Ουκρανική αντεπίθεση είχε προαναγγελθεί εδώ και εβδομάδες. Η Ουκρανία επιστρέφει στα εδάφη της και θα επιστρέψει στις περιοχές του Χάρκοβου, του Λουχάνσκ, του Ντόνετσκ, της Ζαπορίζια, της Χερσόνας και στην Κριμαία. Σίγουρα σε ολόκληρη την υδάτινη περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Αζόφ. Αυτό θα συμβεί. Όλα αυτά είναι δικά μας. Ωστόσο, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι απέκρουσε την απόπειρα επίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Χερσόνα όσο και στο Μικολάιφ. Ισχυρίστηκε δε ότι επέφερε βαριά πλήγματα στους Ουκρανούς. Ουδής απελευθερώνει την περιφέρεια της Χερσόνας και την πόλη της Χερσόνας. Ουδής υποχωρεί από πουθενά. Και όσο περισσότερο ο Ζελένσκι που καθοδηγείται από τη Δύση δηλώνει ότι κάνει επιθέσεις, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πάνε στο δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσία. Δεν έχει σημασία πόσο λυπηρό μπορεί να ακούγεται, θα ξαναχτίσουμε τη Χερσόνα. Θα επιστρέψουμε τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους που υπέφεραν από τα χτυπήματα των Ουκρανών Ναζί. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αυτή η νέα απόπειρα επίθεσης του εχθρού απέτυχε παταγωδώς. Ξεκίνησε σήμερα το Gymnich στην Πράγα, η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα της συνάντησης, η χορήγηση βίζα σε Ρώσους πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης θα είχε επαφές με τους ομολόγους του της Εσθονίας και της Ουκρανίας. Στην Πράγα για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται ο Άννης Κασουλίδης, όπου θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους της Εσθονίας και της Ουκρανίας. Ένα από τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα της συνάντησης του Gymnich αναμένεται να είναι η πρόταση της Εσθονίας και των άλλων Βαλτικών χωρών, καθώς και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης για καθολική απαγόρευση της χορήγησης τουριστικής βίζας σε Ρώσους πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, Κύπρος και Ελλάδα έχουν ταχθεί εναντίον της συγκεκριμένης ιδέας, ενώ αρνητικά έχει τοποθετηθεί και η Γερμανία όπως και η Κομισιόν μέσω δηλώσεων τύπου του εκπροσώπου Ζωζέ Μπορέλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν σκέψεις για πρόταση αναστολής συμφωνίας απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία, ενδεχόμενο που δεν θα απαγόρευε την έκδοση θεωρήσεων, αλλά θα τις επιβράδυνε σημαντικά. Το Gymnich άρχισε σήμερα με συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής και στη συνέχεια οι Υπουργοί Εξωτερικών θα παρακαθίσουν σε δείπνο στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας. Αύριο το πρωί, οι υπουργοί θα επικεντρωθούν σε εξελίξεις γύρω από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μετά το τέλος συνάντησης, η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραθέσει γεύμα στην παρουσία και των Υπουργών Εξωτερικών της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας. Πάνω από 20 δικηγορικά γραφεία σε σχέση με το επενδυτικό πρόγραμμα έχουν διερευνηθεί, δηλώνει ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο λόγος ανήκει πλέον στην νομική υπηρεσία και στις εποπτικές αρχές, λέει ο Χρήστος Κληρίδης, σε περίπτωση που προκύψουν ποινικά αδικήματα.
Δικηγορικά γραφεία άσκησαν πλημελήλεχους υποθέσεις πολιτογραφήσεων που σχετίζονται με το επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Χρήστο Κληρίδη. Μιλώντας στο ΚΙΠΕ για την έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στη συνέχεια δημόσιων δηλώσεων του και σχετικών δημοσιευμάτων στον τύπο, ο Χρήστος Κληρίδης ανέφερε ότι έχουν διερευνηθεί 20 με 25 μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τα οποία χειρίστηκαν υποθέσεις πολιτογραφήσεων και τα οποία αναφέρονται στην έκθεση Καλογύρου, στην πρώτη έκθεση του Γενικού Ελεκτή στην έκθεση Νικολάτου και στην τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Σύμφωνα με τον ήδη διερευνόμενες υποθέσεις αφορούν την μητήριες των διατάξεων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όσον αφορά στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ανέφερε ότι κάποια εξ αυτών έχουν καταβληθεί ενώ άλλα εκκρεμούν, προσθέτοντας ότι για όσα δεν έχουν καταβληθεί θα πάρει απόφαση το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου την προσεχή Δευτέρα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τις πολιτογραφήσεις. Σύμφωνα με τον Χρήστο Κληρίδη, αν προκύψουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα, ο λόγος ανήκει πλέον στην νομική υπηρεσία για τα ποινικά αδικήματα και τις εποπτικές αρχές για την εκδίκαση των υποθέσεων και ενδεχομένως την επιβολή προστίμων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέλαβε σήμερα την ετήσια έκθεση για το 2021 του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Αλλάζει ο χάρτης, αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζει γενικότερα το όραμα για αναζωογόνηση των ορεινών κοινοτήτων, δήλωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, παραλαμβάνοντας την έκθεση από τον Κώστα Χαμπιαούρη. Και η πρόοδος που σημειώθηκε δικαιώνει πλήρως τις επιλογές σας, τις πολιτικές και το όραμα σας. Είστε ο άνθρωπος που οδηγήσατε τις ορεινές κοινότητες σε πορεία ολοκληρωμένης, πολυεπίπεδης, πολυδιάστατης, βιώσιμης ανάπτυξης. Που συνειδητά υιοθετούν το όραμα, μπορεί να το μετατρέψουν σε πράξη. Αποτελεί γεγονός, και αυτό δεν είναι δική μου μαρτυρία, αλλά είναι μαρτυρία των κατοίκων της Υπαίθρου, ότι αλλάζει ο χάρτης, αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζει γενικότερα το όραμα για αναζωογόνηση των ορεινών κοινοτήτων. Δεν θέλω να κάνω ειδικιότερη αναφορά είτε όσον αφορά τα κέντρα υγείας, είτε δεξίας, είτε ανάπτυξης, είτε οδικών δικτύων που οδηγούν προς την Ήπεθρο, είτε τα κίνητρα που εδόθησαν για ιδιοκατοίκηση και επιστροφή των κατοίκων στις πατρογονικές εστίες, και είτε σωρίας άλλων επιδομάτων που δίδονται στις ορεινές κοινότητες, αλλά και σε αναπτυξιακά ευρύτερα έργα, σε πολιτιστικά έργα, έργα τα οποία θα προσελκύσουν τους νέους πίσω στις κοινότητες, έτσι ώστε να ξαναδούμε, όπως συμβαίνει σε πολλές των ορεινών κοινοτήτων, σε πλήστες όσες των ορεινών κοινοτήτων, με νέες επενδύσεις, με νέες αναπτύξεις που δίνουν την άλλη διάσταση στην προσπάθεια που καταβάλλουμε. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η υπηρεσία One Number με eSIM αποκλειστικά και μόνο από τη ΣΥΤΑ. Το δίκτυο με 100% πληθυσμιακή κάλυψη 5G. Τώρα μπορείς να επικοινωνείς ξέχνιαστα με την υπηρεσία One Number με eSIM και μόνο με το Apple Watch σου αποκλειστικά από τη ΣΥΤΑ. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, όπου στις 7 το απόγευμα ξεκίνησε το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής, της πρώτης αγωνιστικής μεταξύ του Απόλλωνα και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Το αποτέλεσμα στο 35ο λεπτό είναι στο 1-0. 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας. Ενώ το 84ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ξεκίνησε την Παρασκευή με το παιχνίδι της Καρνιώτισσας και της Νέας Σαλαμίνας με νικήτρια την ομάδα της Αμοχώς του με 2-1. Ενώ το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα είχαμε τα εξής παιχνίδια. Ολυμπιακός Ανόρθωση 1-2, Άρης ΑΕΛ 2-1, Αποέλ Πάφος 1-1, Ακρίτας Ομόνια 1-0 και ΑΕΚ Λάρνακας Δόξα Κατοκοπιάς 0-0. Να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις ισοτιμίες συναλλάγματος.
Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Στο πλυντήριο οποιαδήποτε σκόνη. Τα ρούχα σας όμως γνωρίζουν τη διαφορά. Τώρα ήρθε η εντελώς νέα Total Care. Ολόλευκα λευκά και λαμπερά χρωματιστά. Η διαφορά από τα συνηθισμένα φαίνεται. Με υπέροχο ακριβό άρωμα και σύστημα απελευθέρωσης οξυγόνου που καθαρίζει και τους πιο επίμονους λεκέδες σε όλες τις θερμοκρασίες. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Και πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Case College. 50 χρόνια. Είσαι η επιλογή σου. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθυρος, παρόλο που στα δυτικά και στα βόρεια παράλια παροδικά ενδέχεται να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθυρος, ωστόσο αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια παράλια ενδέχεται να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια άκοης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.